Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού ο πρόεδρος του ποταμιού ασχολήθηκε με τον Αμαζόνιο, θα ασχοληθούμε με την ελληνική πραγματικότητα καλύτερη, η οποία θα ήταν απόλυτα αντιληπτή στον ελληνικό λαό, εάν έβλεπε τι συμβαίνει τώρα στη Βουλή. Πραγματικά, αν γυρίσει η κάμερα στη Βουλή, θα δει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εκπροσωπείται από μία βουλευτή προς τη μήνυση εδώ. Μία βουλευτή. Γίνεται η Εξεταστική Επιτροπή, συστήνεται η Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων, γίνεται η Εξεταστική Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και η αξιωματική αντιπολίτευση παρίσταται διαρμίας βουλευτού. Ούτε του εισηγητή, ούτε του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι η προσπάθεια να υποβαθμίσουν την αλήθεια σε αυτήν εδώ τη Βουλή επί τόσα χρόνια για την χρηματοδότηση είναι μια προσπάθεια η οποία έλαβε τέλος σήμερα και από τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είχαν μάθει με πρωτοσέλιδα να απειλούν ανά πάσα στιγμή τα κόμματα είτε της εξουσίας είτε της αντιπολιτεύσεως. Ποια είναι η αλήθεια? Επιχορηγήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ από το 1999 μέχρι σήμερα. 301 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία, 296 το ΠΑΣΟΚ από επιχορηγήσεις. Χωρίς τα ιδρύματα. Σύνολο 597 εκατομμύρια ευρώ. Δάνεια Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, 244 εκατομμύρια ευρώ. 841 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή από το 1999 μέχρι το 2015, ήταν τα έσοδα. Αν βάλει κανείς τα έσοδα και των Ιδρυμάτων και τα άλλα δηλωμένα έσοδα, φτάνουμε στο 1,2 δις ευρώ που πήρε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και το λέω εγώ διότι είμαι βέβαιος ότι κανένας από τους βουλευτές, ούτε της Νέας Δημοκρατίας ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε βεβαίως των άλλων κομμάτων, ποτέ δεν ενημερώθηκαν για αυτά τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στα κόμματα. Τα χρήματα αυτά, το 1,2 δις των δύο κομμάτων, πού πήγαν? Υπάρχουν παραστατικά? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα της εξεταστικής. Υπάρχουν παραστατικά για τα 1,2 δις των δύο μεγάλων κομμάτων? Η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχουν. Και η δικαιολογία είναι από τη μια μεριά ότι ο κύριος Βενιζέλος ζήτησε τον έλεγχο του κυρίου Παπανδρέου. Η άλλη δικαιολογία είναι ότι κλείσαν οι λογαριασμοί με ορκωτούς λογιστές. Αλλά η έρευνα για τη χρηματοδότηση των κομμάτων πάει και κάπου αλλού. Πάει στο ποια ήταν η έμεση χρηματοδότηση. Η έμεση χρηματοδότηση που δόθηκε από το 2% της Siemens, όπως αποδείχθηκε από τον Χριστοφοράκο, πού πήγε? Ποιοι εξέδωσαν κουπόνια κομμάτων και πόσα από αυτά καταστράφηκαν μετά την έκδοσή τους? Πώς θα εισπράξει η Νέα Δημοκρατία τα χρήματα για να πληρώσει τις δόσεις? 200 εκατομμύρια, εάν πληρωθούν μόνο οι τόκοι το χρόνο, είναι η κρατική επιχορήγηση, οι τόκοι. Πώς θα ξεπληρωθούν? Και τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, μέχρι το 2018. Από το 2018 και μετά δηλαδή τι θα γίνει? Δεν θα πηγαίνει το σύνολο της επιχορήγησης? Θα χαριστούν 301 εκατομμύρια από τις τράπεζες με την προοπτική ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξαναπάρει 40%, άρα μπορεί να αρχίσει να εξοφλεί τους τόκους και μόνο? Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι υπάρχει παράλληλα, και είναι αυτή η δύναμη, η μεγάλη της εξεταστικής αυτής, η έρευνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μίλησε προηγουμένως και ο Πρωθυπουργός το θέμα του Κελπνό. Όταν το θέμα του Κελπνό το έφερα στην ΕΣΥΕΑ και κατάθεσα έναν κατάλογο, ο οποίος μου ήρθε μέσα από το Κελπνό, προς διερεύνηση, χωρίς να το διαρρεύσει τον τύπο, έγινε μάχη. Δημοσιογράφοι που μέχρι σήμερα είχα μαζί τους φιλικές σχέσεις και είχαμε καλή συνεργασία, γίνανε μεγαλύτεροι μου εχθροί. Ο Ευαγγελάτος από το Newsit και από το On Alert με βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ίδιο και η γυναίκα του από μια εκπομπή που έχει κοινωνική. Γιατί κατέθεσα στον κατάλογο με τα ονόματα που μου εδόθησαν από το Κελπνό και το όνομά του. Τι έχει γίνει στο Κελπνό? Ποιες είναι οι εταιρείες οι διαφημιστικές οι οποίες παίρνανε για να διαφημίσουν τι? Μήπως υπήρχαν εταιρείες οι οποίες διαφημίζανε το Κελπνό για την αντιμετώπιση του καρκίνου? Είναι κολλητικός ο καρκίνος? Είναι επιδημία ο καρκίνος?
Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν τις καμπάνιες του Κερνό? Ποιοι ήταν αυτοί και θα τους ανοίξουμε που ανέλαβαν και πλήρωναν τις καμπάνιες της ΔΕΗ? Γιατί διαφημιζόταν τόσα χρόνια η ΕΙΔΑΠ, το μονοπόλιο της ΕΙΔΑΠ, το νερό? Ποιοι πέραν τις διαφημίσεις? Να είστε βέβαιοι ότι όλος ο κατάλογος των εκβιαστών, μικρών ή μεγάλων, μαυρίκων ή μη, είναι ακριβώς εκεί μέσα. Και όχι μόνο αυτό. Θα δείτε ότι κατά τύχη αυτοί όλοι οι εκβιαστές τη χάνουν ειδικών εξυπηρετήσεων. Η γυναίκα του Χίου που βγάζει πρωτοσέλιδο στο Μακελιό και από το πρωί μέχρι το βράδυ μας εξυφρίζει γιατί δεν του έδωσα μετά την έκδοσή του το χιλιάρικο το μήνα που ήθελε για να πληρώσουμε την προστασία. Την προστασία του Νταβατζηλίκη δηλαδή. Εργάζεται διορισμένη σε δημόσια υπηρεσία πληροφοριών. Ποιοι άλλοι εργάζονται? Ποια συγγενικά πρόσωπα δημοσιογράφων και εκδοτών? Για να δούμε ποια ήταν τα στοιχεία με τα οποία οι τράπεζες δίνανε εγγύησεις. Και εδώ ξεκαθαρίζω καταρχήν ότι ανεξάρτητοι εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Ούτε ένα. Έκανα το λάθος το 2012, επειδή δεν μας δώσαν την ετήσια χρηματοδότηση, γιατί ο νόμος τι έλεγε, δεν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά θα παίρνεις επιχορήγηση ανάλογα με το πόσο είχες την 1η-1η του έτους, η οποία λογίζεται, δηλαδή για το 2012, εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Ζήτησα λοιπόν 25.000 για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα έξοδα του κινήματος. Παρενέβη η Τράπεζα της Ελλάδος και απαγόρευσε να δοθούν 25.000 ευρώ, παρότι έδινα προσωπική εγγύηση και με ακίνητα. Την ίδια εποχή ακούω ότι ήταν 30 εκατομμύρια. Από πού και ως πού? Ποιοι είναι αυτοί που τα δίναν και ποιοι είναι αυτοί που τα παίρναν? Εγώ θα συμφωνούσα στην πρόταση που ακούστηκε αναδρομικά να καταργήσουμε αυτή την τροπολογία, αλλά στο ποινικό δίκαιο δυστυχώς προς τον κατηγορούμενο ισχύει πάντα η ευνοϊκότερη ρύθμιση. Δεν έχω καμιά όμως αντίρρηση αν βρούμε την νομική φόρμα να προχωρήσουμε και σε αυτό. Και επειδή πρέπει να πάμε και λίγο πιο μακριά, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά κόμματα. Ποια κόμματα πήραν χρήματα από τα ευρωπαϊκά κόμματα? Πόσα έδωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Πόσα έδωσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα? Πόσα έδωσε τα υπόλοιπα κόμματα τόσα αυτά τα χρόνια? Διότι εγώ ξέρω ότι οι παλιές καμπάνιες των ευρωεκλογών ήταν όλες χρηματοδοτούμενες. Πού είναι τα τιμολόγια, πού είναι τα λεφτά? Αυτά τα 15 εκατομμύρια, κύριε Κεκέρο, δεν βλέπω τον κύριο Βενιζέλο δυστυχώς σήμερα μαζί μας, που βρέθηκαν μετρητά, όπως είπε ο κύριος Βενιζέλος, μετρητά στο ταμείο του Πασόκ και διέταξε τον έλεγχο, πού πήγανε μετρητά? Πού πήγε το ΚΑΣ? Το ΚΑΣ προσπαρήγεγε αποδείξεις. Αυτά όλα πρέπει να τα εξετάσουμε βεβαίως. Και επειδή λοιπόν την προηγούμενη φορά, γιατί έχω κάτι χρωστούμενα, έγινε μεγάλη κουβέρτα εδώ για το θέμα του εισαγγελέα της Eurojust, απάντησε η κυρία Κοντζαμάνη ότι η δικογραφία της Siemens έχει μπει, η δικογραφία της Siemens και όλα τα στοιχεία έχουν μπει από το 2008, δηλαδή μετά την εξεταστική της Βουλής, και το θέμα των υποβληκτών από το 10 στη Eurojust. Ερωτώ λοιπόν συγκεκριμένα, ποια στοιχεία είναι αυτά που δεν μπήκαν και δεν ενημερώθηκε η δικογραφία της Siemens? Γιατί δεν έγινε ενημέρωση? Η απόδειξη είναι πολύ απλή. Και θέλω σε αυτό το σημείο να συγχαρώ δημόσια τη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου για την έρευνα την οποία έκανε και δεν της επετράπη το δημοσιεύσει. Και εδώ πια είναι το δίλημα του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Δέντε, θα χαρώ να μου απαντήσει το σκηνοπλαιστικό σας πρόσωπος. Δικογραφία Siemens, φάκελος Καραβέλα, αριθμός εγγράφου της δικογραφίας 120-222. Από το ξενοδοχείο Μπορ Ολάκ σε προσωπικό σημείωμα του κυρίου Καραβέλα που κατασχέθηκε και αποτελεί μέλος της δικογραφίας αλλά δεν έχει κατευθεί στη Eurojust και αποτελεί στοιχείο δύο συγκεκριμένων κυβωτίων, καλείται ο κύριος Καραβέλας να καταθέσει στην Credit Suisse Private Banking στη Ζυρίχη με αριθμό λογαριασμό 0879-99-73-86-21-2, κωδικός άνοιξη, και 0879-99-73-86-22-10, κωδικός άνοιξη, χρήματα, προφανώς, κύριε Νικολόπουλε, χρήματα τα οποία που θα οδηγούσαν
θα οδηγούσε στο συνδυασμό της κατάθεσης Χριστοφοράκου, ότι από ό,τι θυμάμαι έδωσα και τότε σε εκείνη την εποχή σε ένα μικρό κόμμα, και πιθανώς να φτάναμε μέχρι το Χονγκ Κονγκ, που συνηθίζει να μιλά τώρα ο κύριος Σαμαράς, και να βρίσκαν ποιες είναι η πορεία του χρήματος. Αυτά τα στοιχεία δεν μπήκαν ποτέ στη δικογραφία της Siemens. Και αυτά τα στοιχεία δεν βάλανε για να υπάρχει συνδυασμός με την Eurojust. Το καταθέτω στη Βουλή επίσημα σαν πρώτο στοιχείο για την εξεταστική του γραμμάτων επιτροπή. Γιατί τότε, εκείνη την εποχή, έμπαινε και χρήμα. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, θέλετε να το διερευνήσετε. Για πάμε να δούμε τότε και την πολιτική άνοιξη τι έγινε. Τι έλεγε τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για το πώς έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς. Μίλαγε για συμφέροντα. Για συμφέροντα που πληρώσανε. Μίλαγε για τη ΔΕΗ. Μίλαγε για τον ΟΤΕ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πάμε να τα ανοίξουμε λοιπόν όλα και να δούμε και την πορεία των χρημάτων. Ποιοι άλλοι λογαριασμοί δεν κατατέθηκαν ποτέ? Γιατί ο Καραβέλας κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος? Τι έγινε με τον Χριστοφοράκο? Ζητήθηκε δικαστική συνδρομή? Αλλά βεβαίως τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος εξαρτάται από αυτήν την εξεταστική επιτροπή, την οποία αγνοούν δυστυχώς πολλές και πολλοί συνάδελφοι, και αγνοούν αυτήν τη συνεδρίαση. Όχι γιατί είναι εμπλεκόμενοι άμεσα. Είμαι βέβαιος ότι κανένας από τους βουλευτές, ιδίως τους παλιούς που γνώριζα, δεν είχε ποτέ σχέση με τέτοιους χρηματοδοτήσεις. Αυτά κυκλοφορούσαν στα ηγετικά κλιμάκια. Αλλά γιατί ακριβώς ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή θέλει μία απάντηση. Πού πήγαν τα 1,2 δις άσπρα και πόσα ήταν τα μαύρα? Διότι υπήρχαν και πολλά μαύρα και κατάμαυρα χρήματα, τα οποία προέρχονται από πολιτικές συγγένειες. Άκουσα με προσοχή σήμερα, και λυπάμαι γι' αυτό, τον κύριο Μητσοτάκη να στηρίζει τον κύριο Παπασταύρου. Ο κύριος Παπασταύρου δεν είναι πολιτικός στέλεχος. Ο κύριος Παπασταύρου, παίρνει ότι είναι σε όλες τις λίστες, είναι και μέτοχος εταιριών με πολλές και πολλούς. Κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα μία εταιρεία του κυρίου Παπασταύρου με τον κύριο Ματθαίο Ρήγα από το 2003, ο οποίος κατατύχει το 2013, όταν ο Παπασταύρου ήρθε στα πράγματα, πήρε την Καβάλα Oil. Προχθές που ο κύριος Βενιζέλος με αποκάλεσε αλιτάμπουρα, όταν το ρώτησα ποιες, εάν υπάρχουν μετοχές του κυρίου Βγενόπουλου σε συγγενικά του πρόσωπα, βεβαίως και δεν απάντησα, αλλά μην είπε αλιτάμπουρα. Έψαξα να βρω το μετοχολόγιο της Marfin Investment Banks Holding, Investment Group Holding SA. 4 συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Βενιζέλου είναι κύριοι μέτοχοι. Έλα όμως που καρακάτω, βλέποντας και τους υπόλοιπους μετόχους, βρίσκω κι άλλο ένα όνομα. Και ποιο όνομα είναι αυτό? Είναι το όνομα του συνέτερου του κυρίου Παπασταύρου. Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Γι' αυτό υπάρχει κάλυψη από τον έναν στον άλλον. Γι' αυτό είμαστε αλιτάμπουρες όσοι μιλάμε. Και όσοι επιβιώσαμε με το να μιλάμε. Γιατί και πολλοί συνάδελφοι μιλήσανε από πολλά κόμματα και εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν από τη Βουλή και από το πρόσωπο της γης. Γιατί οι Παπασταύρου ήταν μεσάζοντες όλων. Στα μεγάλα σαλόνια γίνονταν το ταλαβέρι. Και βεβαίως το ταλαβέρι αυτό δεν γινόταν μόνο με μετρητά, δεν γινόταν μόνο με εγγύηση αμυγδαλεώνων που έπαιρνε ο Δόλ 156 εκατομμύρια ευρώ, ένα αμυγδαλεώνα τον οποίο είχε χαρίσει το Μακαρίτη, τον Κακαουνάκη, ο Λαμπράκης, και τον οποίο επέστρεψε τον αμυγδαλεώνα ο Μακαρίτης, ο Κακαουνάκης, στο Δόλ. Έβαλε το Δόλ εγγύηση 3 φορές και πήρε 156 εκατομμύρια. Τέτοιος αμυγδαλεώνας δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Και άλλα δύο. Πικραμίδαλα θα γίνουν όμως τώρα, Νίκο. Και το θέμα είναι ότι πικραμίδαλα πρέπει να τα κάνουμε όλοι εμείς. Γιατί θα είμαστε όλοι θύματα αυτού του συστήματος, εάν το σύστημα αυτό δεν χτυπηθεί. Να βρούμε λοιπόν ποιοι παίρναν τα δάνεια. Να βρούμε ποιοι κάναν αγορές, ποιοι πωλήσεις. Και περισσότερο απ' όλα,
αυτούς όλους να τους στείλουμε στο ειδικό δικαστήριο. Και αν υπάρχουν και κόμματα, που υπάρχουν κόμματα, τα οποία έχουν μετανοήσει, οφείλουν να φέρουν μόνα τους τα στοιχεία και να βάλουμε τα στοιχεία όλα αυτά κάτω και να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να πούμε στον ελληνικό λαό ποιοι συνδεόνταν και με ποια μέσα ενημέρωσης. Άκουσα τον κύριο πρόεδρο του Ποταμιού, ο οποίος αναφέρθηκε στον Αμαζόνιο, στο Τζάβες και τα λοιπά, να λέει ότι με 100 εκατομμύρια κάνανε εκλογές. Τέτοιες εκλογές, πόσες, 100.000. Γιώργο μου, με 100.000 ευρώ κάνω και εγώ εκλογές, αν με παίζει το ΜΕΚ από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Αντένα με έχει το πρωινό μέχρι το βραδινό, και αν ακόμα και τα μικρά κανάλια όλη τη νύχτα πιπλάνε το όνομά μου. Θυμάστε πόσες φορές μεγαλύτερη ήταν η καμπάνια του Ποταμιού από τις δωρεάν φιλοξενίες, δωρεάν φιλοξενίες. Έναντι της παρουσίας των ανεξάρτητων Ελλήνων όταν γεννηθήκαμε μαζί, να σας πω εγώ, 1 προς 14. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ απαντάει για την προβολή του κάθε κόμματος. Μακάρι να με έπαιζαν και εμένα το βράδυ. Πόσα πρωτοσέλιδα πήρατε? Πόσα πρωτοσέλιδα πήρατε τις εφημερίδες, κυρία Κάτοικες? Είστε? Είστε καλοί. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακριβώς ερχόμαστε στο ιστορικό σταυροδρόμι του καλού και του κακού. Αυτό που σας υποσχόμαστε λοιπόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι ότι σε αυτό το μονοπάτι του κακού και του καλού θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι και ο ελληνικός λαός θα μάθει ποιοι ήταν οι ταμπατζίδες που έλεγξαν τη μεταπολίτευση. Ποιοι ήταν αυτοί και ποιες οι προνομιακές τους σχέσεις με τις τράπεζες και με τους εκδότες. Και να ξέρουν ότι εμείς ούτε απειλούμαστε, ούτε φοβόμαστε κανέναν. Θα προχωρήσουμε μέχρι τέλος, γιατί αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού. Εκλογές το 2019.